Λοιπόν, να τα δούμε όμως αυτά. Όλα τα είπαμε, τα ποσά είναι, λένε και λένε πολλά, αλλά τον τελικό λόγο τον έχουν οι ίδιοι είπε. Από τους αγώνες και τις διακρίσεις ανεβαίνουν οι τιμές. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Για να τους δούμε ένα προς έναν. Λοιπόν, εδώ ένα πουλάρι που έρχεται για να μάθει το δρόμο, όπως λέει και ο σκηνοθέτης μας, για μελλοντική συμμετοχή, έτσι, του κυρίου Σωτήρη Ζαχόπουλου, προπόνηση Καραμάνογλου. Εδώ βλέπουμε τον Creative Genius, από τον Acclamation και την Divine Power. Εδώ είναι ο Άσος, Doppler Effect, από τον Monsieur Bond και την Scarlet Oak. Και, και εδώ το φαβορί. Είδαμε για λίγο τον Αναντάρκο. Εδώ νούμερο τα Τζάνι Τζέρο. Να πούμε πως το δίδυμο, το 3-5 ο πρώτος συνδυασμός είναι στα 3,30. Ακολουθεί το 1-5 στα 4,10 και το 1-3 4,70. 5, 3 και 1. Εδώ λοιπόν ο Creative Genius. Ντατσόπουλος άκουσε που λέγαμε για MRB. Για παροπίδες, για γλώσσα, λέει κάτσε να δούμε τώρα και τα πέταλα. Αλλά δύο λέει, δεν υπάρχουν πέταλα, όχι. Δύο μπροστινά, το δύο. Λοιπόν, εδώ Creative Genius. Μεγάλο τσάιντερ, πάνω από 28 για νίκη. Παίρνει θέση και ο Ροδόλφος Καλογρίδης στη σέλα του Ταράγκον. Blame Love. Εδώ το νούμερο 7, Τζάνι Τζέρο, και βγαίνει στο στίβο ο Άσος, Doppler Effect. Παναλαμβάνω, το δίδυμο 1,5-4 ευρώ, το 1,3-4,90, πρώτο συνδυασμό στο 3,5 στα 3,5. Αναντάρκο, Blame Love. Το forecast, το 3,5, 3,60. Το 5,3 είναι στα 16,5. Απίστευτο. Και εδώ Αναντάρκο. Από τον Ουασί Dream και την Nebraska Tornado. Λοιπόν, δύο μπροστινά μπαντάζια. Εδώ make a statement. Making a statement. Και εδώ Τζάνι Τζέρο. Και εδώ Τάραγκον. Τρίτος εδώ στον τεμπούτο του. Να επαναλάβω εγώ ότι στο forecast το 1-5 είναι στα 4,70, το 3-5 3,70. Το 5-3 16,20. Πολύ μεγάλη απόδοση. Όπως νωρίτερα βλέπαμε δηλαδή κάποιες αντιφάσεις με τον Μπάμπουρ, τα ίδια βλέπουμε εδώ και με τον Αναντάρκο. Εδώ Αναντάρκο. Λοιπόν, σκορ 4 πάνω από τα 8.500 ευρώ. Σκορ πάνω 4, από 10 λοιπόν όλα δείχνουν ότι θα πάνω πάει. Πάνω από 10, άρα τα δύο σκορ σήμερα θα πάνε 30.000 ευρώ. Την περασμένη Παρασκευή ήταν 20. Ήταν 20 ήταν την περασμένη Παρασκευή. Κάπου τόσο.
Όχι, ήταν 17 και κάτι, αν θυμάμαι καλά, ήταν το σκορ 6. Και τώρα πήγε στα 20 σχεδόν. Όχι, λέω και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί. Όχι, όχι, όχι. Παραπάνω. Μα 17,5 ήταν πάνω κάτω, σου λέω, το σκορ 6. Άρα θα ήταν 25. Ναι, μπορεί. Λοιπόν. Ούτως ή άλλως έχουμε αύξηση. Εδώ, ο Ανατάρκο. Ένα τρίλεπτο πριν από την εκκίνηση. Όπως ακούσαμε από το μεγάφωνο. Και βλέπετε βέβαια. Συνεχίζει να είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στο forecast το 3-5 είναι στα 3,70, το 1-5 στα 4,70, ενώ το 5-3 και το 5-1 είναι ψηλά. Το σύνθετο 5x5, 3,20. Το 5-4, 8,30. Με τον Μέντορα, το βασικό σύνθετο Ανατάρκο Μέντορα. Το forecast 5-3, 14,70, το 5-1, 9,30. Το σύνθετο το 3-5, 5 ευρώ, το 5-5, 3,10. Ο Μέντορ, το μεγάλο φαβορί. Την επόμενη υποδρομία όλα δείχνουν. Ναι, βέβαια, λόγω της εμφάνισης που είπες. Μία και μοναδική και κόντεψε να πάλεψε στα ίσα. Και όχι μόνο αυτό, είναι και, και η διαφορά που έκανε και από τους υπόλοιπους, έτσι. Ήταν, ο τρίτος ήταν μακριά. Έτσι ακριβώς. Θα πάρεις μία ώρα, στο 2, για τη δώσεις στην Ισμαήλ, εντάξει, πάρεις μία ώρα στο 2, για τη δώσεις στην Ισμαήλ. Τελευταίες βόλτες, είμαστε ένα λεπτό πριν από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησης. Το βάλατε, εντάξει, είναι εντάξει, σκάλετε ο Παναγιώτο, οκ. Πάμε! Πάμε, πάμε, πάμε! Λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινάει η είσοδο των ύπων στο μηχάνημα εκκίνησης. Πάμε για την τέταρτη υποδρομία. MRB έτοιμος να πάρει θέση ο Creative Genius. Έλα, 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 πάρτε το, πάρτε το, πάρτε το, πάρτε το. Come on! Έλα τα μπλούσκα, έλα τα μπλούσκα. Come on! Come on! Ένα, δύο. Περιμένουμε να κλείσει η πόρτα του για να συνεχιστεί η είσοδος των ύπων στο μηχάνημα εκκίνησης. Πάει να πάρει θέση ο Τζάνι Τζέρο. Δεύτερος ύπος ο Τζάνι Τζέρο στο μηχάνημα εκκίνησης, δίπλα του ακριβώς ο Μόσταυλος, making a statement, το νούμερο 6. Οι τρεις από τους 7 στο μηχάνημα εκκίνησης. Τι να κάνω. Παίρνει θέση ο Blame Love. Το νούμερο 3. Έρχεται ο Ανατάρκο. Ο Τάραγκον. Και απομένει ένας. Το νούμερο 1. Ο Doppler Effect. ...1300 μέτρα, όλα έτοιμα. Και δίνεται η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Στα πρώτα μέτρα θέλει να οδηγήσει το νούμερο 6. Make a statement, έρχεται γρήγορα όμως Ανατάρκο
και περνάει μπροστά. Το νούμερο 5 Αναντάρκο βγαίνει στο κεφάλι. Προοδευτικά περνάει και το νούμερο 1 Doppler Effect στην δεύτερη θέση. Από μέσα το νούμερο 2 Creative Genius. Απ' έξω αναπτύσσεται το νούμερο 6 Make a Statement. Τώρα θέλει να βελτιωθεί και βελτιώνεται το νούμερο 3 Blame Love. Προοδευτικά περνάει αυτό στην τρίτη θέση. Όλα αυτά και περνώντας τα 800 μέτρα με Αναντάρκο και Doppler Effect, οι δύο πρώτοι, ο Blame Love, απ' έξω τρέχοντας τρίτη ρόδα στην τρίτη θέση, πίσω τους ακριβώς το νούμερο 4, Taragon με την πράσινη φανέλα και ακολουθεί Creative Genius το νούμερο 2 στην πέμπτη θέση. Περάσαμε για τα 600 και πάμε για την ευθεία με τον Αναντάρκο, το νούμερο 5 να μπαίνει πρώτος και αρχίζει και πιέζεται από τον αναβάτη του, όπως απ' έξω και το νούμερο 1, Doppler Effect. Πιο έξω είναι το νούμερο 3, Blame Love. Το νούμερο 3 που έχει τραβήξει για την εξωτερική, ο Αναντάρκο κρατάει βήμα. Κρατάει βήμα, ανοίγει το ρυθμό, αυτό θα είναι ο νικητής Αναντάρκο, θα κάνει νικηφόρο ντεμπούντο. Στη δεύτερη θέση, Doppler Effect, για την τρίτη θέση θα γίνει μάχη, για να δούμε το νούμερο 4, Taragon, και το νούμερο 3, Blame Love. 5-1-4 και 3. 5-1-4 και 3, Αναντάρκο, κεφάλι και τέρμα εδώ. Τον βλέπετε. Αναβάτης ο Μιχάλης Ξινός, προπονητής ο Νίκος Καλογερόπουλος, ιδιοκτησίας των Στάβλων Νάξου. Αναντάρκο. Εδώ, για τρίτη τέταρτη θέση. Αρχίζει η απόσβεση. Ναι, 4 και 3 για τρίτη τέταρτη θέση. 5-1-4-3. Λοιπόν, Στάβλη Νάξου, έτσι, του κυρίου Αρσένη, μέλος της Φιλίππου Ενώσεως, comeback με νίκη. Βέβαια, ξέρεις, έτσι, μπορεί να έχει όλα τα άλογα στο παρελθόν, το αγαπημένο με εμένα ξέρεις ποιο ήταν. Αρσέν Λουπέν. Έτσι, για να θυμόμαστε και λίγο, να πάμε αρκετά πίσω. Το όνομα σε εξητάρει, ε. Αρσέν Λουπέν, άρεσε, ναι. Ήταν λογοπαίγνιο το επίθετο. Και πάλι εδώ βλέπουμε από τα πρώτα μέτρα, όπου θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ο Αναντάρκο, παίρνοντας και το κεφάλι. Διαγράφει τελικά ο Σομούντ. Δεν βρέθηκε αναβάτης να δεχθεί να τον υπεύσει και ο Σομούντ διαγράφει. Να λοιπόν που στην έκτη υποδρομία θα τρέξουν τελικά 6 άλογα. Διαγράφει το νούμερο 7 Σομούντ. Η δεύτερη διαγραφή της ημέρας μετά τον Σπίτι Γκονζάλες την τρίτη. Από τον Oasis Dream και την Nebraska Tornado. Κακή διαδρομή για Blame Love. Έτρεξε και ναι στην εξωτερική, αλλά βέβαια... Λοιπόν, ο Taragon για δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή στην τρίτη θέση. Επιστρέφει ο νικητής σε παράθυρο, βλέπουμε κάτω ζωντανά την επιστροφή του πρωτοεμφανιζόμενου και νικητή πλέον Αναντάρκο. Θα επικρατήσει επιβλητικά, θα
μας επιτρέψετε να πούμε, με τον ιδιοκτήτη του εκεί, τον κύριο Νίκο Αρσένη. Ο εκπρόσωπος λοιπόν των Σταύλου Νάξου. Ο οποίος ο ιδιοκτήτης του ύπου Αναντάρκο, ο κύριος Νίκος Αρσένης, μια που είναι και μέλος της Φιλιππονόσεως, λογικά θα δεχθεί να κάνει δηλώσεις στην Βάσια. Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αρσένη, τον ιδιοκτήτη του Αναντάρκο, ο οποίος πρώτη συμμετοχή και έδειξε ότι είναι πολύ καλός. Εντάξει, και το άλογο έδειξε κάποια στοιχεία. Είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για το άλογο. Αν είναι καλό και αυτό που πρέπει να είναι, θα τα πούμε στο μέλλον. Εγώ εκείνο που έχω ανάγκη να πω είναι ότι πρέπει να δώσουμε όλοι και εγώ προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του υποδρόμου, όλους τους κλάδους που αγωνιστήκανε με προσωπικές θυσίες απίστευτες όλα αυτά τα χρόνια για να κρατήσουν ανοιχτό τον υπόδρομο. Και χάρη σε αυτούς μπόρεσε και το άλογο αυτό να έρθει και να τρέξει και να κερδίσει. Ανήκει σε αυτούς η νίκη και μακάρι να πάνε όλα καλά. Εσείς απήχατε αρκετό καιρό ως ιδιοκτήτης. Πώς αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε ξανά? Εγώ δεν απήχα. Απήχα διότι μου απαγόρευσε ο φορολογικός νόμος να έχω άλογα. Όπως είχα απαγορεύσει γιατρούς, δικηγόρους, ήταν ο νόμος του 2010. Όπου καθιστούσε τον κάθε χομπίστα ιδιοκτήτη, ακόμα και με μισό άλογο, επιτιδευματία. Αυτό ήταν ένα για τους δε ανθρώπους οι οποίοι κάνανε λειτουργήμα, όπως είναι οι δικηγόροι και οι γιατροί, δεν μπορούσαν καν να έχουν άλογο. Δεν είχαν καν το δικαίωμα. Αυτό ήταν, αυτό ανετράπη, ευτυχώς, και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο με την προσπάθεια όλων. Προσδοκίες σας δηλαδή για την νέα ιδιοκτησία τώρα του υποδρόμου? Κοίταξε, όλοι θέλουμε να δούμε τον υπόδρομο όπως τον είχαμε κάποτε ονειρευτεί. Και όλοι που ασχολούνται και οι Φίλιππι, οι οποίοι έχουν έναν έρωτα απέναντι στα άλογα και στο υποδρομιακό παιχνίδι, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αυτό που νιώθουν είναι ένα άλλο συνέστημα, ξεχωριστά από οτιδήποτε άλλο παιχνίδι, είναι ένα ιδιαίτερο κοινό παγκοσμίως. Και αυτούς που θα τους τιμήσουμε, που μπορέσανε και αυτοί και μας στηρίξαν όλα αυτά τα χρόνια. Και ξανά είμαστε πάλι εδώ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και πάλι. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τη Βάσια και τον κύριο Ασένη για την κουβέντα αυτή. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα. Ναι, εντάξει. Και για όσα αγωνίστηκαν. Τώρα μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος, κακά τα ψέματα, το είπε με δύο κουβέντες. Έχει έρωτα με τον υπόδρομο. Έτσι. Και όχι μόνο αυτός, και πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι, και όπως νιώθουν οι ερωτευμένοι για τον υπόδρομο και πώς θέλουν το έτερο ίμιση, έτσι νιώθει και πολλοί κόσμος για τον υπόδρομο, που το θεωρεί έτερο ίμιση. Γιάννη, ο υπόδρομος και το υποδρομιακό στοίχημα είναι τρόπο ζωής. Ακριβώς. Τελεία και παύλα. Εδώ το ρώτησα τον Μιχάλη Ξινό. Πριν από την κούρσα, τώρα που ερχόμουνα, του λέω γιατί αξίριστος, και τι μου λέει, πάντα αξίριστος, το γούρι του. Περιμένουμε να επικυρωθεί το αποτέλεσμα όπως διαμορφώθηκε εδώ λοιπόν στην τέταρτη υποδρομία, το 5-1-4. Λοιπόν, ωραίο άλογο. Έτσι. Και τώρα τι να βγάλει ο...